Μας την έκανε ο Βασιλάκης με ελαφρά πηδηματάκια. Μας έδινε την εντύπωση πάντοτε, γιατί έτσι ήθελε να τον θυμόμαστε, ότι είναι δυνατός και ότι θα το ξεπεράσει, αλλά δυστυχώς μας άφησε και είμαστε όλοι συγκεκριμένοι με αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως έφυγε. Εσείς πότε τον είδατε τελευταία φορά, πώς τον είδατε? Τελευταία φορά την προηγούμενη εβδομάδα πήγα από το σπίτι του για επίσκεψη και μου λέει: «Μαέστρο Πιτσιρίκο, δεν το βάζω κάτω, δεν μασάω. Είμαι πολύ καλά, θα το ξεπεράσω. Σε ένα μήνα θα περπατήσω». Και μάλιστα μας έλεγε ότι είχε σκοπό να κτίσει ένα μοναστήρι στο κτήμα του, στο οποίο θα πάει να ησυχάσει και να ηρεμήσει. Δηλαδή το πίστευε, ή έτσι ήθελε να τον θυμόμαστε και να το πιστέψουμε κι εμείς. Κύριε Γιούρα, πού τι σας το είπα αυτό, ότι θέλει να χτίσει ένα μοναστήρι? Την προηγούμενη εβδομάδα. Φαινόταν ήδη ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος, έτσι, από όλα αυτά δεν μας το έδειχνε. Δεν μας το έδειχνε. Δηλαδή ήταν στο κρεβάτι, βέβαια, κλινήρης, αλλά είχε διάβγεια νου απίστευτη. Απίστευτη διάβγεια νου. Δηλαδή μας άνοιξε χίλια θέματα, μας μίλησε, μας καλωσόρισε. Τον φιλήσαμε, τον αγκαλιάσαμε. Δεν έδειξε ποτέ ότι περνάει δύσκολα, ότι πονάει. Ποιες είναι οι στιγμές που ξεχωρίζετε σε όλες αυτές? Είναι χιλιάδες στιγμές, παιδιά. Μας υποστήριζε πάντοτε. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που κατέβασε Θεσσαλονικιούς από την Θεσσαλονίκη για ορχήστρα του στην Αθήνα. Την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μας καθιέρωσε, μας έβαλε στον κόσμο της μουσικής, στις εταιρείες, αλλά και εμείς πιστεύω τον βγάλαμε ως πρόσωπο. Πώς τον θυμάστε τον ίδιο, σαν άνθρωπο, ως προσωπικότητα, ως... Κοιτάξτε, ο Βασίλης και αυτό που λένε τώρα, και δεν ήθελε ποτέ να τον βγάλει προς τα έξω, έχει βοηθήσει άπειρο κόσμο. Δηλαδή, όποιος έμπαινε μέσα στο καμαρίνι του και είχε πρόβλημα, τον βοηθούσε οικονομικά. Τον βοηθούσε οικονομικά, αλλά ποτέ δεν άφηνε σε κανέναν μας να βγει αυτό προς τα έξω. Δεν ήθελε να δείχνει ότι βοηθάει κόσμο, αλλά τώρα βγαίνουν ένας-ένας και το λένε. Και είναι αυτό, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Γιούρα, για σας η επόμενη μέρα δεν θα είναι χωρίς τον Βασίλη? Είναι πολύ δύσκολα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, επειδή εγώ μια ζωή έζησα μαζί του, μια ζωή δούλεψα με αυτόν, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Ήδη έχω βγει και στο όριο συνταξιοδότησης, οπότε θα τον θυμάμαι και μάλλον έτσι θα προχωρήσουμε. Θα σταματήσετε δηλαδή? Θα σταματήσω. Υπάρχει και το στούντιο ηχογράφησης που εκεί γράψαμε σχεδόν το 90% από τα τραγούδια του. Και εκεί σιγά σιγά, ίσως εκεί πέρα, εκεί θα βρίσκω μια διέξοδο.